Σήμερα έχουμε Στάθη. Στάθη Σταυρόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα στην ωραία Κρήτη. Λοιπόν, μην έρθεις αεροπορικός, γιατί μπορεί, δεν ξέρω, να σε βρούμε σε καμία Λιβύη. Άνοιξε νέο μότο τώρα. Ξεχνάμε πόσες φορές έχουν παρενοχληθεί ελληνικά πολιτικά αεροσκάφη από τουρκικά μαχητικά όταν μέσα στο αεροσκάφος ήταν υψηλά πρόσωπα. Α, και αυτό που το βάζεις. Σωστά. Κοίτα, οι Ευρωπαίοι είναι των δύο μέτρων και των δύο σταθμών για όλα. Δεν γίνεται να γίνει αλλιώς από ό,τι φαίνεται στις διακρατικές σχέσεις, αλλά δεν γίνεται να τρώμε και εμείς κουτόχορτο οι πολίτες των χωρών που παρακολουθούν αυτές τις κασκαρίκες. Και είναι και προσβολή για μένα και για σένα και για όλους τους δημοσιογράφους όλης της γκάμας να ονομάζεται αυτός ο άνθρωπος, ο Προτάσεβιτς, δημοσιογράφος. Είναι γνωσμένος νεοναζί. Στο βιογραφικό του κυκλοφορούν οι φωτογραφίες του που είναι ντυμένος είτε ως υπότης της Λευκορωσίας με φασιστικά σύμβολα, είτε με κράνη των ίδιων των SS. Η δράση του είναι γνωστή. Σε αυτές τις κινητοποίησεις που οργάνωνε η Δύση εναντίον των καθεστώτων, όπως τα λέει, ενώ η ίδια δεν έχει καθεστώτα, δεν είναι καθεστώς στην Τουρκία, είναι καθεστώς η Λευκορωσία. Και στην Ουκρανία και στη Λευκορωσία και παντού σε αυτές τις λεγόμενες επαναστάσεις, τις πολύχρωμες, σε εισαγωγικά τα επαναστάσεις, που σκοπό είχαν να προωθήσουν τα γερμανικά συμφέροντα στις περιοχές αυτές και βεβαίως και τα αμερικάνικα, αλλά σε άλλο επίπεδο. Η Γερμανία λοιπόν, που κόπτεται τόσο πολύ για τα δικαιώματα όλων, όχι μόνο πασάρει όπλα στην Τουρκία με τα οποία η Τουρκία αφανίζει Κούρδους αλλά ενδιαφέρεται για τους Παλαιστίνιους, αλλά ταυτόχρονα εγκαθιστά φιλοναζιστικές και μαφιόζικες κυβερνήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν φαντάζουν μάταιες οι διαμαρτυρίες των πολιτών, αλλά μάταιες δεν είναι, όσο δείχνουν ότι δεν τρώμε τόσο πολύ κουτόχορτο και ότι κάποια μέρα αυτοί που αμολάνε αυτό το κουτόχορτο θα την πληρώσουν, διότι στην ιστορία πάντα στη δράση υπάρχει αντίδραση. Το πολίτο δούλεμα 30 χρόνια θα έχει άσχημα αποτελέσματα στο τέλος. Εσύ πάντα τα βλέπεις από στο κάτω-κάτω, μέσα από την κατήφια, βρίσκεις αισιόδοξες πλευρές. Θα σου πει κάποιος όμως, και φεύγω από αυτό καθ' αυτό το γεγονός, που αν το δεις και με όρους πολιτικής αεροπορίας, γενικώς είναι ένα θέμα, όχι Λευκορωσία, γενικώς, αν μπούμε σε μια εποχή να παίρνεις ένα αεροπλάνο για να πάρεις δεις το Στάθη και να μην ξέρεις που θα προσγειωθείς, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, ανεξάρτητα όμως από αυτό, τελικώς αυτή η επιτάχυνση που συζητάγαμε την άλλη φορά της νέας πραγματικότητας και λέω κορονοϊού, φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά να μορφοποιείται σε όλα τα πεδία. Γίνεται γεωμετρική πρόοδος. Όποιος είναι προσεκτικός βλέπει ακόμα και στην κορφή της εξουσίας τις αλλαγές που γίνονται και ως προς την κατανόηση και ως προς τη διαχείριση των νέων πραγμάτων που οι γεωπολιτικές αναστατώσεις φέρνουν στον αφρό. Θα καταφύγω σε ένα άρθρο που το ίδιο το Δούνου του δημοσίευσε στους Financial Times και στο οποίο οι προβλέψεις για την επόμενη 20ετία δεν είναι απλώς ζωφερές, είναι οι ίδιες με αυτές που η μαρξιστική, ας το πούμε, σκέψη παγκοσμίως διατυπώνει. Βλέπει δηλαδή με δύο λόγια το Δούνου του ότι εξαντλείται το παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, ότι το διακύβευμα της επόμενης εποχής θα είναι το νερό και η τροφή, ότι η πράσινη ανάπτυξη στο πλαίσιο του καπιταλισμού είναι μια μπίζνα που δεν μπορεί να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει και να ξεπεράσει τις υπάρχουσες, και γενικώς λέει πράγματα τα οποία σε έναν... Χάνω το τηλέφωνο σου, Στάθη. Τώρα, πέφτει τώρα μπαταρία. Υπάρχει... Για να σε ακούσουμε τώρα. Ναι, τώρα με ακούω. Τώρα ναι, τώρα ναι. Τώρα. Από αυτά που έλεγα τι χάθηκε. Χάθηκε το ότι ανησυχούν πάρα πολύ ακόμα και οι κύκλοι της εξουσίας που έχουν παγκόσμια αντίληψη για το γεγονός ότι το νεοφιλελεύθερο μοντέλο εξέπνευσε. Συνεπώς μαζί του εξέπνευσε και η παγκοσμιοποίηση. Συνεπώς έχουμε γεωπολιτικές αλλαγές να γεννώνται, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν τη μεταβλητή της απροσδιοριστίας.
Μέσα λοιπόν σε αυτό το παγκόσμιο σκηνικό, μια μικρή χώρα που πρόλαβε να γίνει προτεκτοράτο, η Ελλάδα, όχι μόνο δεν έχει εθνική στρατηγική για να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις, όχι μόνο δεν επανεξετάζει το παραγωγικό της μοντέλο, αλλά επιμένει στα τεθνεώτα, δηλαδή σε αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Τι θα γίνει με τον τουρισμό, τι θα γίνει με το ένα με το άλλο, με τις μικρές επιχειρήσεις, αν πήραν επιδοτήσεις ή όχι. Ενώ ταυτόχρονα όλα αυτά που κάνουν τη σημασία αυτών που σκεφτόμαστε και συζητάμε εντελώς ίσονα, συνεχίζουν την πορεία τους. Δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα, να το πω αδιέξοδο. Ένα αδιέξοδο που τύπης θα έχει ως έξοδο εκλογές. Όχι, σε καμία περίπτωση, διότι το θέμα στην Ελλάδα είναι η διαχείριση των εντολών που παίρνουμε. Ένα υποτελές κόμμα ή ένα δεύτερο υποτελές κόμμα εναλλάσσονται σε αυτό το ρόλο και αυτός ο ρόλος δεν προσφέρει τίποτα στην ανασυγκρότηση της χώρας. Άρα μία ή άλλη για σένα. Ναι, για μένα ναι, μία ή άλλη. Είναι παραλλαγές στην ίδια φούγκα. Ναι, αλλά αυτές οι παραλλαγές έχουν αρχίσει και γίνονται μείζον θέμα στην ατζέντα. Αν θα έχουμε έκτακτες προώρες, πότε, ποιος, αν θα έχουμε ανασχηματισμό. Γιατί, θα σου πει κάποιος. Αυτά, Γιώργο, πάντα έχουν να κάνουν με τον επίσημο οπορτουνισμό, δηλαδή με τη θεσμική αντιμετώπιση της συγκυρίας. Υπάρχουν ανοιχτά σενάρια, εξετάζονται. Το σενάριο της ήττας του Τσίπρα εγκαίρως, ώστε να ανασχηματιστεί ο δεύτερος πόλος, το σενάριο της ήττας του Τσίπρα αργότερα, ώστε να είναι ταυτόχρονα και η έξοδός του από την πολιτική σκηνή εξασφαλισμένη. Το θέμα είναι ότι μπορεί όλα αυτά τα σενάρια να τα προλάβουν οι καταστάσεις. Δηλαδή μια επιδείνωση της πανδημίας ή μια αδυναμία της χώρας να αντιμετωπίσει το οικονομικό τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται. Να θυμίσω ότι το χρέος είναι πλέον στο 280% του ΑΕΠ. Όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία με τα μνημόνια ήταν στο 120% και ήταν διαχειρίσιμο. Παρά τα αυτά, αυτή η κρίση δανεισμού μετατράπηκε σε κρίση χρέους και στην υποταγή της χώρας σε μια κατάσταση που εύστοχα, λέει ο Βαρουφάκης, χρεοδουλοπαρικία. Διότι το μεν χρέος καθορίζει την μοίρα και την υπόσταση της χώρας, οι δε επιπτώσεις του χρέους στις κοινωνικές σχέσεις. Στην Ελλάδα κάνουμε βήματα προς τα πίσω, δημιουργείται μια κατάσταση, αλλαγής καν της αστικής δημοκρατίας προς τα πίσω. Δηλαδή οι σχέσεις που διαμορφώνονται πλέον είναι σχέσεις φεουδαλικές. Οι άνθρωποι μετατρέπονται σε κολλήγους των εταιριών, των τραπεζών, του κράτους με έναν τρόπο εξαρτησιακό, δηλαδή με έναν τρόπο που αφορά την ίδια τους την επιβίωση. Διότι όταν παίρνεις 560 ευρώ μηνιάτικο, χαιρετίσματα από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο, αν θα κάνεις οικογένεια, αν θα κάνεις παιδιά, συνεπώς αν θα προβληματιστείς για τις σπουδές τους, αν θα σκέφτεσαι τι γίνεται με την περίθαλψή σου, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει, σκέφτεσαι μόνο και είναι αναγκαστικό αυτό να βγει ο μήνας και όταν έρθει ο μήνας στις 20 μέρες του και δεν έχει... Μια χαρά το πες, 20 μέρες του, καλά το πες, γι' αυτό γέλας. Άκου εδώ τώρα, οι ακροατές βομβαρδίζουν. Γιώργος από Ξάνθη, καλημέρα στον αγαπητό κύριο Στάθη. Ποια είναι η άποψή του ως προς το δρόμο που θα έπρεπε η Ελλάδα να ακολουθήσει για να βγει από αυτή τη μέγενη? Καταρχήν, μία πλήρης και διαφωτιστική ενημέρωση του λαού για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τα οποία δεν είναι σε αύξοντα αριθμό τεράστια, αλλά είναι τεράστια σε επίπτωση, σε επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα αυτό. Δεύτερον, μία ομοψυχία, ας το πούμε, σε εθνική και ταξική βάση που θα μπορούσε να διαμορφώσει μία στρατηγική ανάπτυξης και αυτάρκειας της χώρας. Το θέμα της αυτάρκειας, το οποίο έχει λιδωρηθεί, θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Χρειάζεται δηλαδή μία χώρα που κάποτε είχε αυτάρκεια στην κτηνοτροφία
και τώρα εισάγει το 20 με 30% των αμνοερυθρίων που χρειάζεται για να τραφεί ο κόσμος. Που είχε γεωργική αυτάρχεια, που συνέδεε τον ήπιο τουρισμό της με τις διατροφικές παραδόσεις, που τα σχολεία της και τα πανεπιστήμια της ήταν παραγωγικά όχι με την έννοια της αγοράς, αλλά με την έννοια της διαμόρφωσης ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή να έχεις ένα φιλοσοφημένο γιατρό, έναν δημοσιογράφο που θα έχει το αίσθημα της ντροπής, έναν οποιοδήποτε πολίτη που θα έχει συνέστηση της σχέσης του με τη δημοκρατία και την κοινωνία. Αυτές οι αξίες οι οποίες πάντοτε ήταν στο ιδανικό των ιδεολογιών, αλλά σπάνια βρήκαν εφαρμογή στην πράξη, ακόμα και εκεί που επικράτησαν οι επαναστάσεις, όπως η γαλλική ή η ρώσικη, είναι ο μόνος δρόμος για να ανασυγκροτήσει μια κοινωνία τον εαυτό της, για να δουλεύσει το συλλογικό υποσυνείδητο που έλεγε και ο Γιούνγκ προς μια κατεύθυνση απελευθέρωσης και θετική, για να μην τρώει ο ένας το ψωμί του αλουνού ή το δίκιο του, για να γίνουν πιο ήπια τα πράγματα εις ό,τι αφορά το μίσος, όπως είναι ακόμα και η εγκληματικότητα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μια κοινωνία η οποία έχει αποϊστορικοποιηθεί, η οποία τη βγάζει βλέποντας Survivor χωρίς να ντρέπεται, η οποία δεν διαβάζει, η οποία τα σχολεία τα έχει ως κύτταρα οικονομικά και όχι μάθησης, και λέω για τη διασπορά των πανεπιστημίων, που πάει το ρουσφέτη σύννεφο, που το δημόσιο, ο δημόσιος τομέας είναι αφημένος στη δύναμη της κομματικής αδράνειας. Όλες οι προσπάθειες που γίνονται εναντίον αυτής της κατάστασης είναι σπαραγματικές. Μπορεί όντως να πετύχουμε κάποια πρόοδο σε ένα τομέα. Αν όμως αυτή η πρόοδος συνεχίσει μόνη της, πνίγεται και αυτή. Δηλαδή, αν δεν κινηθεί συνολικά το σώμα το κοινωνικό προς μια κατεύθυνση επίγνωσης, για να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν η Ελλάδα απελευθερώθηκε, θέλαμε να φτιάξουμε κράτος. Αν δούμε την ιστορία, θα δούμε ότι όλα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να φτιαχτεί ένα κράτος. Καλή πολιτική, κακή πολιτική, οι πάντες κινούνται προς τα εκεί και ο λαός το ίδιο. Όταν το κράτος αυτό χρειάστηκε να μεγαλώσει διότι ο έξω ελληνισμός κινδύνευε, εκμεταλλευτήκαμε τις συγκυρίες και την τύχη, και αυτό το πράγμα ως ένα βαθμό επετέφθη. Όταν μας βρήκε η μεγάλη καταστροφή του 22 και πάλι στην κοινωνία υπήρχε ένας στόχος, η αφομοίωση των προσφύγων. Αυτή η αφομοίωση δεν έγινε πάντα ήπια, δεν έγινε πάντα σωστά, δεν έγινε με την ηθική που έπρεπε, όμως έγινε. Αυτό δυνάμωσε την Ελλάδα και κατάφερε να αντισταθεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να βγει και στο βουνό κατά τη διάρκεια της κατοχής. Οι δεκαετίες οι ιστορικές συνεπώς ήταν πυκνές από γεγονότα και από τη λειτουργία μιας κοινωνίας που πάντα είχε ένα στόχο, που είχε συνέστηση αυτού που τη συνέβαινε. Στη μακρά περίοδο της μεταπολίτευσης αυτό το πράγμα έχει χαλαρώσει. Η κοινωνία δεν έχει στόχους, η πολιτική δεν έχει στόχους, συνέστηση του τι μας συμβαίνει δεν έχουμε, έχει κλείσει ένας κύκλος πολιτικός και πολιτισμικός και είμαστε στο κενό. Είναι αυτό που λέμε, ένας κόσμος παλιός έχει πεθάνει και ένας καινούριος δεν έχει ακόμα γεννηθεί. Αυτό που διδάσκει η ιστορία δυστυχώς είναι ότι η αναγέννηση μερικές φορές προέρχεται μέσα από την καταστροφή. Αυτό θα έπρεπε να έχουμε στο νου μας, να αποφύγουμε την καταστροφή. Και θα έπρεπε να έχουμε πολιτικές δυνάμεις αλλά και πολίτες που να πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, που ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές τους διαφορές θα έχουν ένα modus vivendi που θα βασίζεται σε ένα consensus του τι είμαστε, πού πάμε και τι θέλουμε να γίνουμε. Εάν μιλήσουμε σήμερα με οποιαδήποτε πολιτική δύναμη, το ιδεολογικό της επιτελείο για την Ελλάδα σε 10 χρόνια, ή θα πει ανοησίες ή δεν θα ξέρει τι να πει. Δεν σχολιάζω τίποτα από όσα λες. Θα μπορούσα να τα υποστηρίξω με χέρια και πόδια. Όμως θέλω να ακούσει τι λέει ο φίλος ο Γρηγόρης, 20 ετών. Βεβαίως. Κύριε Στάθη, μήπως ήρθε η ώρα, λέει, οι σκητσογράφοι με την πένα σας να σηματοδοτήσετε μερικά πράγματα για μας τους νέους. Αφήστε τις άλλες γενιές, καμένες είναι. Δεν εννοώ να τις πετάξουμε, αλλά να μιλήσετε για μας.
Λοιπόν, πώς τον είπαμε το φίλο μας? Γρηγόρη. Γρηγόρη. Λοιπόν, Γρηγόρη, ποτέ δεν υπήρχε χάσμα γενναιών. Ό,τι συνέβαινε επηρέαζε όλες τις γενναίες. Οι αντιθέσεις στην κοινωνία δεν είναι ηλικίες, είναι τάξεων. Και οι αντιθέσεις των κρατών είναι αντιθέσεις διακρατικές. Είτε κυβερνάει μία νεαρή κοπέλα στη Σουηδία, είτε κυβερνάει ένας ηλικιωμένος γέρον στην Αμερική. Εάν φέρονται το ίδιο, δηλαδή με βάση τα ταξικά συμφέροντα της άρχουσας τάξης, τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια. Απ' την άλλη τη μεριά, αυτό που λες για τα σκίτσα είναι σωστό, γιατί τα σκίτσα, επειδή η σάτιρα έχει σκοπό της την αναζήτηση της αλήθειας, είναι πάντα νεανικά. Εκτός κι αν είναι σκίτσα τα οποία έχουν να κάνουν με την άρχουσα τάξη, οπότε είναι κοινικά, με το χιούμορ δηλαδή των εξουσιαστών, ή αν έχουν να κάνουν με την κομματική, με τα κομματικά στερεότυπα, οπότε αποτυπώνουν κομματικά σλόγγαν σε μια ψευδοσκητσογραφική εκδοχή. Πράγμα που τον τελευταίο καιρό συμβαίνει και προσβάλλει την ελληνική γελιογραφία, η οποία έχει άλλη παράδοση. Έχει παράδοση λόγια και λαϊκή υψηλού επίπεδου. Πάντα λοιπόν η γελιογραφία στεκόταν νεανική η ίδια υπέρ της νεολαίας, με την έννοια ότι η νεολαία είναι το ερχόμενο. Συνεπώς πάντα ήταν υπέρ των πραγμάτων που αυτή τη νεολαία και το ερχόμενο βήμα της θα το διευκόλυναν. Τώρα τα υπόλοιπα που περιέγραψα πριν να σου κοινό πω αυτό... σε ιντριγκάρει ο Γρηγόρης, ότι πρέπει να σκιτσάρετε περισσότερο απευθυνόμενοι στους νέους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω εδώ στάθημα. Αυτό είναι μέσα στο μυαλό μας εκ των πραγμάτων, διότι όπως είπα και πριν, το νέο και η διαμόρφωση του νέου είναι μεγάλη πρόκληση και μεγάλο πρόταγμα. Εκ των πραγμάτων η γελιογραφία νεάζει, να το πω με την καλή έννοια της λέξης, αν υπάρχει τέτοια, και η ίδια. Και πάντα ο στόχος της είναι οι νέοι άνθρωποι που μπαίνουν στην πολιτική, που μπαίνουν στην κοινωνία, να είναι όσο πιο καλά εφοδιασμένοι. Και η σάτιρα εφόδιο είναι, διότι αναζητά την αλήθεια. Ποιο είναι πιο πολύτιμο εφόδιο από την αναζήτηση της αλήθειας και από το να μαθαίνεις τον τρόπο που θα το κάνεις αυτό? Σωστό. Θέλω σήμερα να κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Επειδή όμως το υπενύχθηκες όταν συζητάγαμε λίγο για τη γνώση, για την επιστήμη, για το ένα ή το άλλο, και ζούμε και στην εποχή της πανδημίας, νιώθεις από αυτή την ιστορία, γιατί τα έχουμε πει σχεδόν όλα ένα χρόνο τώρα, Στάθη μου, νιώθεις ότι από αυτή την ιστορία καταδεικνύεται ότι και η επιστήμη, από τους λειτουργούς της, ο επιστήμονες, με έναν τρόπο μπήκε σε κουτάκια, ενώ θα έπρεπε να είναι κάτι άλλο? Εδώ είναι ένα πανάρχαιο ερώτημα, το ερώτημα αν η επιστήμη παράγει ηθική ή αν η ηθική ελέγχει την επιστήμη. Εγώ πιστεύω ότι το ερώτημα απαντάται εν σχέση με τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η επιστήμη. Εάν η επιστήμη λειτουργεί σε συνθήκες εταιρείας που αναζητά το κέρδος και που δεν της αρκεί το λελογισμένο κέρδος αλλά το παράλογο κέρδος, τότε η επιστήμη υποτάσσεται, εκτός εξαιρέσεων από ορισμένους επιστήμονες που την κάνουν, υποτάσσεται σε προτεραιότητες που η ίδια πιθανόν δεν θα είχε. Στην εποχή μας αυτό είναι κολοσσιαίο ερώτημα, διότι η επιστήμη μπαίνει σε χωράφια, στα χωράφια του Θεού. Δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη, στην βιολογική επέμβαση στο DNA των ανθρώπων και των ζώων, σε πράγματα τα οποία κάποτε φάνταζαν μόνο θέματα για τη λογοτεχνία όταν γράφονταν ο Φραγκενστάιν ή άλλα ανάλογα έργα. Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ η επιστήμη πρέπει να είναι φιλοσοφημένη, πρέπει να είναι οι επιστήμονες άνθρωποι ευρύτερης γκάμας γνώσεων, δηλαδή μιας εμβέλειας αναγεννησιακής θα το λέγαμε, να ξέρουν ιστορία, να ξέρουν φιλοσοφία, να ξέρουν, να έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, ούτως ώστε να μπορεί να έχει μία πρόοδο η επιστήμη όπως τη φαντάστηκε η επιστημονική φαντασία, όχι η δυστοπική αλλά η αισιόδοξη. Δηλαδή τους επιστήμονες να είναι στην κορυφή μιας κοινωνίας η οποία έχει απαλλαγεί από πάρα πολλά βάρβαρα πράγματα, όπως είναι η αναζήτηση του κέρδους με την έννοια του τροφοσυλλέκτη ανθρώπου, του αταβιστικού παρελθόντος μας,
Δηλαδή όταν σε μια κοινωνία θα είναι όλα με μέτρο και λελογισμένα. Όταν θα υπάρχει μια ευγενής αυτάρκεια. Οι επιστήμες στην πραγματικότητα και ειδικά οι ανθρωπιστικές αλλά τελικά και οι φυσικές και οι μαθηματικές κατατείνουν προς αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα όμως έχει εμπόδια που ορθώνονται από τον τρόπο που είναι δομημένες οι κοινωνίες και από την πολιτική τους διαχείριση. Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Επειδή ξέρω ότι δεν θα μας αφήσεις χωρίς χατήρι, ποιο σκίτσο νομίζεις ότι πάει στις μέρες? Οδεύουμε στο τέλος του Μαΐου που είναι η αποθέωση της Άνοιξης, έρχεται το καλοκαιράκι, με όλα αυτά όμως που συζητήσαμε μέσα. Κοίταξε, συνήθως τα σκίτσα είναι με συγχωρείτε, της συγκυρίας, είναι προϊόν μιας μέρας. Γι' αυτό και ελάχιστα από τα σκίτσα μένουν στη μνήμη μας και λέμε τότε ο Μητρόπουλος ή ο Μπός τι είχε κάνει αυτό. Αν τα μετρήσεις είναι 5 σκίτσα στα δεκάδες χιλιάδες που έχουν κάνει. Συνεπώς θα διαστρέψω το ερώτημά σου και θα απαντήσω με τη συγκυρία ότι αν έκανα ένα σκίτσο σήμερα θα είναι αυτό που σκέφτομαι ήδη να κάνω και που έχει να κάνει με την αεροπειρατεία στην Λευκορωσία. Δηλαδή θα έκανα ένα αεροπλάνο που φωνάζει alert αεροπειρατεία και ένα άλλο αεροπλάνο που θα φώναζε alert βομβαρδισμοί. Και θα έριχνα τις βόμβες στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, εκεί που έχουν βομβαρδίσει, στη Γιουγκοσλαβία, εκεί που έχουν βομβαρδίσει όλοι όσοι φωνάζουν σήμερα για την αεροπειρατεία. Στάθη Σταυρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλημέρα Στάθη, να είσαι καλά. Εγώ Γιώργος, ευχαριστώ γιατί κάθε φορά η συζήτηση μαζί σου είναι πάρα πολύ ωραία. Και εμείς το χαιρόμαστε, ανοίγει και το μυαλό και η διάθεση λίγο. Στάθης Σταυρόπουλος. Και να είναι όλα ωραία στην ωραία Κρήτη.